Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι λέει Πάρη? Όλα καλά, φίλε. Εσύ? Έχω ξεκινήσει και νομίζω ότι λέω πάντα την ίδια εισαγωγή. Αλλά είναι καλό νομίζω. τώρα το κατάλαβε. Όχι, το ήξερα πάντα, αλλά είπα να το πω για πλάκα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Να χαιρόμαστε. Επαιτειακό, όχι επαιτειακό. Γενεθλιακό. Γενεθλιακό. Υπέρτατο. Είδε πόσο σημαντικό είσαι για μένα. Κάθομαι στα γενέθλιά μου και κάνω μικρή κουβέντα μαζί σου. Τι ώρα τώρα μιλάμε? Και βράδυ μιλάμε, έτσι. Έχει σπίτι τώρα οικογένειε, ιστορίε, τέτοια πράγματα. Άστα να πάνε. Λοιπόν. Για λέγε. Καταρχάς είμαι σοφότερος σήμερα από σένα. Καλά, 100%. Πλέον. Πλέον είμαι σοφότερος. Ναι, αλλά σε ποια ηλικία έχεις μπει πλέον? Είμαι 29 και σε 364 μέρες περίπου. Ναι. 366 είναι δίσεκτο φέτος. Το έτος. Α, ναι, ρε φίλε. Έχει 29 Φλεβάρι. Μπράβο, μπράβο. Σωστό, σωστό, σωστό. Οπότε, ναι, θα απαντήσω τα άντα. Καλό. Μου είπαν ότι γερνώ από χρόνο, οπότε ακόμα αισθάνομαι νέος. Μ' αρέσει. Μπορεί και από του παραχρόνου, ρε παιδί μου, θα δούμε. Ναι, αυτό. Λοιπόν, για να σου πω, είσαι για κάτι τεχνικό ή για κάτι λίγο πιο. Λιγότερο τεχνικό. Πρέπει να αποφασίσω. Άκου, να σου πω είναι τα γενέθλιά σου. Τι σου έρχεται έτσι? Νομίζω επειδή έχουμε καιρό να κάνουμε τεχνικό. Τέλεια. Να κάνουμε κανένα τεχνικό σήμερα. Πώς σου φαίνεται γενικά η όλη φάση με το serverless computing που παίζει τώρα? Τέλεια. Ένα μικρό intro, τι είναι αυτό? Να χαλάσω βασικά τσαχαρένια όλων. Πώς ήταν, παιδί μου, που σου λέγανε μικρός ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει? Ναι. Το serverless έχει servers. Καλά. Ναι, οπότε τελείωσε. Πάμε τώρα επόμενο θέμα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Serverless computing. Τι είναι αυτό? Κάνουμε ένα μικρό recap για να είμαστε όλοι συντονισμένοι. Λοιπόν, serverless computing. Τι γίνεται? Εμείς τώρα θέλουμε να τρέξουμε μια web εφαρμογή. Ωραία. Σωστά. Οπότε τι κάνουμε? Πάμε και νοικιάζουμε ένα server σε μια εταιρεία. Βάζουμε πάνω το κωδικά μας ή το binary μας ή οτιδήποτε. Τρέχουμε, πληρώνουμε με το μήνα, με την ώρα, με τη μέρα, με το χρόνο, ανάλογα το τι συμβόλαιο έχουμε. Συνήθως το serverless είναι πιο πολύ, θα έλεγα, με το δευτερόλεπτο ή request. Άλλο, λέω τι κάνουμε τώρα. Το κλασικό, ok, sorry. Το κλασικό. Και ενώ έχουμε έναν υπολογιστή που έχει, ας πούμε, 8 GB RAM και 4 πύρινες, η εφαρμογή μας μπορεί τώρα να χρησιμοποιεί μισό πυρήνα, επειδή δεν έχει κίνηση. Οπότε υπάρχει αναξιοποιητός χώρος, τον οποίο τον πληρώνουμε εμείς. Σωστά. Τι έγινε, εμφανίστηκε αυτή η μόδα κάποια στιγμή? Πότε εμφανίστηκε το Lambda του AWS? Πρέπει να είναι πάνω από 5 χρόνια. Είναι τόσο. Φίλε, πρέπει να είναι. Μπορεί να είναι τόσο. Είναι. Δεν είναι το 15. Θα μπορούσε. Ναι. Οπότε εμφανίστηκε το AWS Lambda που τι λέει? Λέει, βάλε μου τον κώδικά σου. Ωραία. Σε μια συνάρτηση. Υποστήριζε κάποια Node.js, Python, είχε εκεί κάποιες γλώσσες που υποστήριζε. Πολύ ιδιωματικός τρόπος που έγραφες και σου λέει, θα σε χρεώνω μόνο για την ώρα που τρέχει αυτή η συνάρτηση που έβαλες. Η οποία πότε θα τρέχει, θα πας και θα με κλίκι στο UI και θα μου δώσεις κάποιες συνθήκες. Όταν χτυπήσει ένα request απ' έξω, όταν συμβεί κάτι άλλο κάπου αλλού, ό,τι σου επιτρέπει η Amazon. Και αυτό ήταν η αρχή, ας πούμε, να έρθει το serverless computing. Yay or nay, καταρχάς. Ή θες να το καταλήξουμε στο τέλος και να μου σχολιάσεις? Θα σου πω. Καταρχάς, ποτέ δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί κάποιες φορές να παίρνουμε λίγο φόρα, όπως για παράδειγμα το κράξιμο που φάγαμε για το machine learning, που είπα ότι είναι μεγάλα Excel sheets και τέτοια. Προφανώς, κάποιες φορές πας και παίρνεις το ότι πόσο buzz γίνεται για κάτι και πόσο αυτό το buzz θα ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Άρα, για μένα είναι σίγουρα ναι. Δηλαδή, αυτό το θα τα κάνουμε όλα serverless και δεν έχουμε servers. Γελάκατε λίγο που πες να μην πάρουμε φόρα και λέει για μένα σίγουρα ναι. Ναι, αλλά προσπάθησα να δώσω το context με το οποίο λέω ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι διαφωνούν το serverless, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εφαρμογές. Είναι ότι η ζωή μας θα αλλάξει με το serverless. Είναι λίγο παραμύθι. Επίσης, φοβερό αποκάλυψη δεύτερη μετά τον Άγιο Βασίλη που δεν υπάρχει. Το serverless δεν ξεκίνησε από το Lambda, αλλά που ξεκίνησε. CGI scripts, σωστά. Θα έλεγα Google App Engine, το οποίο είναι το πιο κοντινό. Αλλά θα μπορούσε. Πρέπει να τα CGI scripts το πιο κοντινό. Okay. Για τα CGI scripts τι ήταν? Παλιά, επειδή δεν είχες δυναμικούς servers, υπήρχε αυτό το CGI protocol που χοντρά τι έκανε, δεν το ξέρω ακριβώς. Ερχόταν το request από το server και αυτό έτρεχε ένα script εκείνη τη στιγμή που ήταν Perl, ήταν Bash, δεν ξέρω, και έπαιρνε και σου επέστρεφε το request. Οπότε στην ουσία. Είχες όμως πλήρωνες server για να το τρέξεις αυτό. Ναι, αλλά εσύ που έγραφες την εφαρμογή σου δεν την έγραφες με τη λογική ακούω σε μια πόρτα κάνω ράνο. Έγραφες scripts. Σωστά, ναι. Σε αυτό ναι. Εντάξει, είναι από άποψη billing,
ήταν ο ίδιος τρόπος, γιατί είναι πολύ καινούργιο αυτό το οποίο ζούμε εμείς τώρα. Αλλά από άποψη πόσο developer έγραφε, απλά έγραφε Perl. Ναι, έλεγε έχω ένα σκριπτάκι Perl που κάνει, ξέρω εγώ, το login και μπορεί να έχει ένα σκριπτάκι PHP που κάνει κάτι άλλο και ένα σκριπτάκι Bash που κάνει, ξέρω εγώ, κάτι. Ναι, τέλος πάντων. Κάτι αυτό. Οπότε... Ναι. Οπότε βασικά αυτό που ξαφνικά το Lambda του AWS βγήκε, το οποίο είχε πάρα πολλές εφαρμογές, ειδικά θεωρώ άμα το δέσεις με το S3 που είναι ο τρόπος που αποθηκεύεις στατικά αρχεία στην Amazon ή με άλλα τέτοια πράγματα που έχεις ένα event stream τύπου ανέβασα μια εικόνα, ναι, πάρ' την εικόνα, βάλε 15 διαστάσεις διαφορετικές που χρειάζονται στις εφαρμογές μου, κάνε optimize να είναι πιο μικρή και τέτοια πράγματα, ναι, εκεί βγάζει νόημα, γιατί μπαίνει σε μια λογική που ξέρεις τι, δεν έχει νόημα επειδή ανεβάζω μια φορά τη μέρα ή 10 φορές τη μέρα εικόνες να έχω ένα σερβερ να τρέχει για να τις μορφοποιεί. Okay. Αλλά θα μπορούσα να πω στο Amazon κάθε φορά μια εικόνα πάει στο S3 σε αυτό το bucket, σε αυτό δηλαδή το κουτί ας πούμε, που κάνει store εικόνες, τρέξει ένα script το οποίο θα φτιάξει την εικόνα μου και θα την κάνει ό,τι την κάνει. Mm-hmm. Το να πω ότι θα κάνω μια εφαρμογή μεγάλη και θα την κάνω serverless γιατί είναι cool, ναι, μου φαίνεται χαζομάρα. Επίσης, το App Engine έκανε serverless computing σωστά κατά τη γνώμη μου πολύ πριν από όλους αυτούς. Δηλαδή, παίζει ακόμα το App Engine, ναι, το καταργήσανε. Όχι, παίζει ακόμα και μάλιστα τώρα είναι. Τα γυρνάνε όλα τους runners, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι ο όρος που τα λένε, που ουσιαστικά είναι πολύ πιο μεγάλες και πολλές λειτουργίες που μπορείς να κάνεις πάνω σε αυτό. Οκ. Okay. Άρα έχει περιορισμούς και αυτό, δεν ήταν. Ναι. Έπρεπε να γράψεις, φαντάζομαι, την εφαρμογή σου σε ένα πολύ συγκεκριμένο template για να παίξει. Επειδή έπαιζε μια τεχνολογία τύπου containers, docker, ναι, και αυτά πολύ πριν όλη αυτή τη φάση, ο τρόπος που μπορούσε να παίξει ήταν ότι σου έκανε κάποιο filtering σε εντολές, σου έκανε δηλαδή πολλούς περιορισμούς για να παίξουν πάρα πολλά τέτοια πράγματα στον ίδιο server. Okay. Το οποίο αυτό βασικά δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει, γιατί το έχω ακούσει σαν φήμη. Προφανώς δεν ξέρουμε τι ισχύει σαν δίκ. Αλλά το φοβερό που κάνουν εκεί πέρα είναι ότι δεν εξαφανίζουν την εφαρμογή σου όταν σταματάει να τρέχει, αλλά πάνε και κάνουν μηδενικούς τους κύκλους που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και την κάνουν πώς. Την κάνουν πώς. Ναι. Με το, νομίζω, κρύο λέγεται. CRIO είναι. Όχι, CRIO είναι άλλο. Ναι. Αλλά νομίζω κρύο κάτι λέγεται και πάει στην ουσία στο Linux και βγάζει όλο το process από τον scheduler. Τον, ναι, αποθηκεύει τα δεδομένα και μπορείς μετά να το ξαναφορτώσεις όλο μέσα στη RAM τα πάντα. Το έχει και το Docker. Docker πώς and πώς. Ναι, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι σε στάδιο που είναι πολύ production ready. Anyway, νομίζω ότι κάναμε, ναι, μεγάλη εισαγωγή. Δεν ξέρω. Okay. Ναι, οπότε, ναι, πάμε να δούμε. Ωραία. Θα σου πω που πιστεύω ότι βγάζει νόημα το serverless. Και κάτι γνώμη τουλάχιστον. Ναι. Σου λέω, δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία δεν. Δηλαδή, άμα έχεις κάτι το οποίο το χτυπάς όλη την ώρα. Δηλαδή κάποιοι λένε θα πάω στο serverless γιατί έτσι θα κάνω άπειρο scaling. Πρέπει να έχεις άπειρα λεφτά. Δηλαδή προφανώς όταν κάποιος σου δίνει τη δυνατότητα να τρέξεις με τόσο μικρά κομμάτια, δηλαδή που θα τρέξεις για ένα δευτερόλεπτο, θα πληρώσεις ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Αυτό το ένα δευτερόλεπτο δεν θα το πληρώσεις προφανώς το 1/60 της τιμής που θα πληρώνεις το 1 λεπτό κάπου αλλού. Θα το πληρώσεις πολύ παραπάνω από αυτό. Άρα πρέπει να πας και να βάλεις κάτω αν η εφαρμογή σου βγάζει νόημα να τρέχει, ας πούμε, στα ίδια πράγματα. Ναι. Πιθανόν να βγάζει νόημα να τρέχει εφαρμογή εκεί, άμα έχει μεγάλες διακυμάνσεις στο πόσο capacity, τι χρειάζεται, επειδή από υπολογιστικούς πόρους. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι μια εφαρμογή η οποία τρέχει τις καθημερινές και τις Σαββατοκύριακο, δεν έχει τίποτα, πιθανόν να βγάζει νόημα. Ή μέσα στην. Ναι. Αν και υπάρχουν λύσεις και σε αυτό και με τους παραδοσιακούς σερβερς, εγώ τώρα τι σκέφτηκα. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αισιόδοξα. Και τι λέω, τώρα έχουμε ένα πελάτη που κάνουμε consulting. Αυτά βασικά τα συζητούσαμε το μεσημέρι και εκεί ήταν που έπαθα τη μεγάλη αναλαμπή. Και βλέπω το Fargate της Amazon που ήταν πολύ εύκολο να πάρω την εφαρμογή επειδή την τρέχουμε σε Docker και να πω τρέξει, πάρε containers, τρέξει στο Fargate. Τι είναι το Fargate? Το Fargate ουσιαστικά είναι ένα τρόπο. Δεν πρόλαβα να το πω. Δεν πρόλαβα να το πω. Ήθελα να πειραχτώ. Δεν τα γενέθλιά μου, δεν μπορώ να πω. Ναι. Πετάγεσαι μονίμως σήμερα. Τέλεια. Ενώ τις άλλες φορές δεν πετάγουμε, δηλαδή. Πετάγουμε, αλλά. Να κάνω ένα review τα βίντεο και θα σου πω. Λοιπόν, το Fargate είναι ουσιαστικά μια υπηρεσία της Amazon, η οποία σου επιτρέπει να τρέχεις Docker containers, τους οποίους μάλιστα μπορείς να διαστασιολογήσεις πολύ πιο ευέλικτα από τα VMs, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή δεν έχουν στάνταρ μεγέθη, αλλά σου λέει
για μισό CPU έχει αυτά τα. Σωστά. Αυτή τη μνήμη που μπορεί να διαλέξει. Σωστά. Για ένα CPU, την άλλη και ούτω καθεξής. Mm. Πάει κάπως σε σκαλιά. Αλλά κάθε φορά που τρέχει σε ένα container, δεν ξέρει που τρέχει αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει ένα μηχάνημα στο οποίο έχει κάνει εγκαταστολή Docker και να τρέχει containers. Κάνει τη διαχείριση των μηχανημάτων η Amazon. Ακριβώς. Άρα χρειάζεσαι μισό CPU τώρα και 15 CPU σε 5 λεπτά. Θεωρητικά θα σου βρει το χώρο και θα το κάνει allocate. Ακριβώς. Οπότε τι λέω εγώ, αυτά που σου έλεγα και το μεσημέρι, απλά τα επαναλαμβάνω. Λέω, έχουμε το σερβερ τώρα εμείς και νοικιάζουμε που έχει 8 GB RAM και 4 πυρήνες. Ή 4 GB RAM και 2 πυρήνες, δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Και είναι κανένα κοσάρικο το μήνα, κάπου εκεί. Και μετά λέω, ωραία, πάμε να δούμε στο Fargate, έτσι κι αλλιώς εφαρμογή, λέω τώρα, δεν έχει πολλές ανάγκες. Πάμε να τις βάλουμε μισό πυρήνα και να βάλουμε και μισό GB RAM. Το οποίο δεν γινόταν, ένα GB RAM. Γιατί τέλος πάντων. Το ελάχιστο. Και πάμε να βάλω το ελάχιστο. Και το βλέπω και το ελάχιστο, το οποίο ήταν το 1 τέταρτο και ούτε των πόρων που είχε ο σερβερ, κόστιζε κοντά για τιμή, είχε $17. Εκείνη το πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά τι σου λέει ο άλλος, σου λέει ότι άμα θες εγώ να διαχειριστώ όλα αυτά τα πράγματα για σένα, και άρα άμα εσύ θέλεις τώρα να έχεις ένα container να τρέχει, και εγώ να σου εγγυηθώ ότι μπορεί σε 5 λεπτά να έχεις 20 ή 50 ή 100. Δηλαδή γιατί σου δίνει τέτοια guarantees, σου λέει για να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, προφανώς θα πληρώσεις παραπάνω, θα πληρώσεις premium αυτήν την υπηρεσία. Καλά, εννοείται. Αλλά μιλάμε τώρα ότι είναι κοντά τετραπλάσια τιμή που δεν έβγαζε νόημα οικονομικά αυτή τη στιγμή. Ναι, σίγουρα. Αυτό ήταν το. Δηλαδή για να έχεις μια εφαρμογή η οποία τρέχει σταθερά, έχει ένα domain, τη χτυπάει κόσμος, οικονομικά αυτό το πράγμα δεν βγάζει νόημα. Και όμως τα σκεφτόμουν ότι ίσως, ξέρω εγώ, έχει νόημα να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους πλατφόρμες. Για να φτιάχνεις thumbnail στο background και τέτοια πράγματα. Και όλα αυτά μου βάζουν στην εξής σκέψη ότι βλέπεις SkyMed κάτι τέτοιο καινούριο, το οποίο εγώ όταν το είδα και έβλεπα το marketing, λέω, man, αυτό είναι το. Είναι όντως το μέλλον. Στο είπα δηλαδή. Λέω, θα πρέπει να τρέχεις εφαρμογές και να μην σε νοιάζει πού και τι. Πρέπει αυτό απλά να τρέχει και εσύ να πληρώνεις το λιγότερο δυνατό. Αλλά δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην υπόσχεση που δίνει. Και δεν ξέρω, συγγνώμη, τι στοχεύει αυτό το marketing και για ποιον εν τέλει βγάζει νόημα. Νομίζω ότι το Fargate σαν προϊόν είναι πιο κοντά σε προϊόντα όπως το Heroku. Ναι, 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 είναι πιο κοντά στο Heroku παρά στο Lambda της Amazon. Ακριβώς. Δηλαδή, το Lambda είναι ακόμα πιο ακριβό από το Fargate, για παράδειγμα. What? Άμα πας και. Αλήθεια! Και θεωρήσεις ότι έχεις μια εφαρμογή που είναι ενεργή όλη την ώρα, η τιμή βγαίνει παραπάνω. Έλα ρε. Απλά στο Lambda τη λες ότι άμα η εφαρμογή μου δεν τρέχει δεν πληρώνω, άρα μπορεί εγώ να έχω μια μικρή εφαρμογή, οπότε θα δουλεύει το μισό χρόνο ή το ένα τέταρτο του χρόνου. Οπότε στο τέλος της ημέρας θα πληρώσω λιγότερα χρήματα. Οκ, okay, ναι. Αλλά άμα πας και πεις ότι έχω μια εφαρμογή η οποία. Να πάρουμε το iFood για παράδειγμα. Ναι. Γιατί είναι μια. Ο κόσμος πεινάει όλη την ώρα, ξέρεις, είναι το πιο απλό. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει. Προφανώς το μεσημέρι και το βράδυ έχουμε πολύ μεγαλύτερο, ας πούμε, πολύ μεγαλύτερη κίνηση. Αλλά πάντα έχουμε κίνηση. Αν λοιπόν πάμε εμείς και γυρίσουμε σε μια αρχιτεκτονική τύπου Lambda, ναι, τα κόστη μας μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 10 φορές πάνω. Τώρα δεν ξέρω το νούμερο. Ναι, όχι, είναι σίγουρα 4 φορές πάνω. Το λιγότερο, αν όχι 4 φορές πάνω με το Fargate. Ναι. Άμα πας με το Lambda, θα πας 10 φορές πάνω. Ωραία. Γιατί σου λες, ουσιαστικά σου λέει Amazon, φίλε, θες να διαχειριστώ τα πάντα εγώ. Και αντί να έχεις 5 ανθρώπους που διαχειρίζουν την υποδομή σου, να το κάνω εγώ αυτό για σένα. Γιατί πρακτικά αυτή είναι η υπόσχεση που σου δίνει. Τότε θα πληρώσω αυτά τα λεφτά. Ωραία. Ποιο είναι το scale που αυτό βγάζει, δηλαδή ποια είναι η κλίμακα που από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα βγάζει νόημα. Γιατί δεν βγάζει νόημα για μια. Δεν νομίζω ότι βγάζει νόημα. Η κλίμακα που βγάζει νόημα θεωρώ είναι ή πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή έχω μια εφαρμογή που έχουμε ένα, ξέρω εγώ. Αυτό σου δεν είναι. Διακόπτω, γιατί αυτό που κάνουμε εμείς τώρα με αυτό τον πελάτη είναι κάτι το οποίο είναι στα σπάργανα. Και εγώ γι' αυτό λέω: πάμε να το πάμε εκεί. Δεν θέλω ένα σερβερ με 4 GB. Θέλω να τρέχει η εφαρμογή μου με μισό. Σωστά. Το συγκεκριμένο μπορεί να ήταν καλύτερο το serverless. Γιατί αυτή τη στιγμή η κίνηση που έχει η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι σχεδόν 0. Ναι. Άρα θα έτρεχε 5 ώρες τη μέρα. Σου λέω συνολικά 6 ώρες τη μέρα. Αυτό παίζει και στο Fargate. Όχι. Άρα λοιπόν γι' αυτό θα πήγαινα σε κάτι serverless. Lambda εννοείς το στυλ. Τύπου Lambda, τύπου κάτι το οποίο πληρώνω με το request. Απλά όταν έρθει η ώρα αυτό και γίνει πιο μόνιμο. Σωστά. Είτε θα πληρώσει πάρα πολύ και δεν ξέρω αν
θα είναι διαχειρίσιμο τότε, είτε το κόστος να μεταφερθεί σε κάποια άλλη πλατφόρμα θα είναι ακριβό. Σίγουρα. Για απάντηση το προγραμματιστή που θα το κάνει. Εκεί ένα πολύ καλό λόγο έχει γίνει κατά τη γνώμη με τον Docker και με τους containers είναι ότι πλέον έχεις το Docker image. Ναι. Το οποίο το είπαμε στο τελευταίο κορσάκι, άσχετο. Θα υπάρχει καρτούλα, θα υπάρχει καρτούλα γι' αυτό. Οι καρτούλες πώς βγαίνουν, ρε φίλε. Βγαίνει κάπου πάνω από το δικό σου κεφάλι, βγαίνει. Για κάνε έτσι. Εδώ. Ελπίζω να μην δείχνω. Νομίζω αριστερά βγαίνει. Τι γίνεται, άρχισε το Docker image format, άρα λες ότι παίρνω ένα Docker image το οποίο το τρέχω σήμερα στο serverless. Αύριο μπορώ να το τρέχω στο Fargate, μεθαύριο μπορώ να το τρέχω σε κάποιον δικό μου τρόπο. Άρα λίγο πας και κάνεις decouple. Το πώς φτιάχνω μια. Δεν είναι όπως το App Engine που έπρεπε να γράψω εγώ App Engine κώδικα και τέτοια. Στο Lambda μπορώ να τρέχω containers. Στο Lambda μπορώ να τρέξω. Το κρυμμάζει. Ναι. Ωραία, αυτό να το δω. Okay. Άρα είναι μια καλή ιδέα με αυτόν τον τρόπο. Θα το πω Δευτέρα. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, πρέπει να βρίσκει ισορροπίες μεταξύ διαφορετικών λύσεων. Ας πούμε, μια λύση που εγώ μπορεί να έβλεπα πιο πιθανή είναι. Βάζω serverless για πράγματα τα οποία δεν είναι όλη την ώρα, αλλά θέλω να είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Εικόνες, okay. Να κάνω συμμίγνηση μεγάλωμα. Reports ενδεχομένως. Δηλαδή, έχω κάποια βαριά reports, τα οποία θέλω να τρέξουν 1-2 φορές, 10 φορές τη μέρα. Δεν θέλω αυτά τα reports να τα βάλω σε ένα server και να του πω κοιμήσω όλη μέρα, τρέξω αυτά τα reports. Ξέρεις, θα μπορούσε να κάνει. Τώρα το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά δεν ξέρω αν συμφέρει όχι. Του στυλ έχουν μια υπηρεσία που γράφονται χρήστες αυτή τη στιγμή. Και θέλουμε εμείς να τη στείλουμε ένα welcome email, να κάνουμε κάποια πράγματα αφού του γραφτούν. Θα μπορούσε αυτό να σηκώνει σε ένα container στο Fargate και μετά να τον ψοφάει και το πληρώσουμε γι' αυτό. Αντί να έχει ένα seller που τρέχει όλη την ώρα. Ναι, σου λέω το Fargate δεν θα το πήγαινα εκεί. Το Fargate επειδή τρέχει όλη την ώρα. Όχι, εννοώ να το σηκώσει, να κάνει τη δουλειά του και να το πιθάνει μετά. Θα το πήγαινα πάλι στο Lambda. Δηλαδή οτιδήποτε θα τελειώσει σε, ένα container, σε κάτω από 5 λεπτά. Γιατί 5 λεπτά νομίζω είναι το όριο που μπορεί να τρέξει ένα Lambda. Okay, ναι, ένα Lambda function. Οπότε θα του έλεγε οτιδήποτε είναι τόσο μικρό, δηλαδή κάθε μια ώρα δες ποιοι χρήστες γράφτηκαν και στείλε ένα welcome email. Ναι. Θα μπορούσα δηλαδή τέτοια πράγματα να τα βάζεις σε Lambda. Αλλά θα έμενα εκεί. Ναι. Θεωρώ ότι το κόστος του μεγαλώματος του Lambda παρά είναι μεγάλο πολύ γρήγορα άμα έχεις κίνηση. Άμα δεν έχεις κίνηση όλα είναι απλά, ξέρεις, είναι μηδέν. Είναι εύκολα. Ναι. Μετά το Fargate νομίζω ότι έχει νόημα πιο πολύ άμα πεις ότι θέλω να είμαι σίγουρος ότι μπορώ να κάνω scale την εφαρμογή μου εύκολα. Δεν θέλω να πληρώνω το premium του Lambda. Αλλά δεν θέλω και να διαχειρίζω μηχανήματα. Άρα είναι κάπου στη μέση. Εγώ θα πήγαινα στο Heroku. Γιατί το κάνω πιο πολλά χρόνια, το ξέρουμε καλά. Είναι πιο δεύτερο. Καλά το κάνουμε. Πλάνε και αυτή λίγο ακριβή, αλλά είναι λίγο ακριβή. Λίγο. Λιγότερο ακριβή. Είναι λιγότερο ακριβή. Δηλαδή, δηλαδή όταν πας και συγκρίνεις την τιμή του Fargate και την τιμή του Heroku, ναι. Το Heroku νομίζω είναι πιο φθηνό. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι είναι πιο φθηνό. Ναι. Είμαι αρκετά σίγουρος. Η φάση με όλο αυτό που εμένα με προβληματίζει και βασικά μου τη δίνει είναι ότι μου φαίνεται ότι όλο αυτό το. Γιατί έχει γίνει ένα hype γύρω από όλο το serverless computing. Σου πουλάει την ελπίδα της πιθανότητας. Ότι δηλαδή, αν εγώ αύριο ξαφνικά κάνω scale από εδώ. Είναι σαν το στοίχημα, σαν το τζόγο. Θα πάω να παίξω τζόκερ. Αν πετύχω αυτό που είναι λιγότερες πιθανότητες από να με χτυπήσει ένας κεραυνός, θα βγάλω εκατομμύρια. Έτσι και το Lambda σου λέει, κοίταξε, άμα τη μία μέρα έχεις ένα χρήστη και την άλλη μέρα έχεις 10 εκατομμύρια, δεν θα μπορείς να ανταποκριθείς. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι ότι αυτό είναι το use case του, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι του marketing του serverless. Ότι παιδιά, ξέρετε τι, δεν έχει σημασία πώς θα έρθουν. Σήμερα θα είναι ένα, αύριο θα είναι 10 εκατομμύρια. Παίζετε μπάλα όπου θέλετε. Αλλά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει. Αυτό δεν συμβαίνει στην αγορά. Δεν πήγαινε κανένας από το 1 στο 10 εκατομμύρια. Έχουμε ιστοριούλα βέβαια. Θυμάσαι πότε είχαμε τρελό spike εμείς. Ναι, με το. Έλα μωρέ. TechCrunch. Πρέπει να πω Crunchbase και τέτοιο. Με το TechCrunch πώς. Εμείς είχαμε κάνει 20 sign-ups τη μέρα τότε, θυμάμαι. Ένα τέτοιο νούμερο. Και ξαφνικά είχαμε τύπου 10.000. Ήταν κάπου εκεί. Ήταν κάπου εκεί, πραγματικά. Guess what? Και serverless να είχαμε, που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε από όψη compute όλους τους χρήστες. Και έστω δεν είχαμε και το πρόβλημα του Sourcely, που έλεγε ότι πρέπει να εμείς ουσιαστικά δίναμε στους πελάτες μας hardware. Ναι, σωστά. Με οποιονδήποτε, με τον τρόπο του development, ναι. Αλλά τους δίναμε hardware. Σωστά. Ακόμα και να μην είχαμε αυτό το πρόβλημα. Ακόμα και να μπορούσαμε να τους υποστηρίξουμε, είμαι σίγουρος ότι το προϊόν μας ήταν έτσι γραμμένο που θα μπορούσε να τους υποστηρίξει. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία που λες.
Γιατί, να κάνουμε κάτι, ναι. Γιατί αν καθόμαστε και φτιάχναμε ένα προϊόν για 10.000 χρήστες, δεν θα είχαμε προϊόν. Δηλαδή ήταν ναι, ναι, ναι. Μα η πλάκα πια είναι. Εγώ σου λέω, πες ότι έτσι ότι μας τα έλυνε όλα και είχαμε και το προϊόν μας και τα πάντα. Αυτό ήταν 1-2 μέρες και μετά τα πράγματα εξομαλύνθηκαν. Mm-hmm. Και έτσι γίνεται. Δεν βρίσκεσαι ποτέ από εδώ και μετά πας εδώ ξαφνικά και συνεχίζει. Ναι. Και να γίνεται αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Αυτή η υπόσχεση που σου δίνει είναι για ένα σενάριο το οποίο δεν θα συμβεί. Και άμα έχει συμβεί σε 10 εφαρμογές σε όλο τον κόσμο, δεν νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικό του marketing. Απλά όλοι θέλουν να έχουν μια εφαρμογή ναι. που θα είναι επιτυχημένη και θα τα αποκρίνεται στα πάντα και δεν θα κολώνει. Και δεν θέλουν να ασχοληθούν με το να το κάνουν σωστά, γιατί υπάρχουν τεχνικές για τα πάντα όλα αυτά. Και τι λέγαμε πάλι το μεσημέρι, πετάς τεχνολογία στο πρόβλημα. Ναι, είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Δηλαδή, πας και λες ότι τι θέλω να κάνω. Δεν κάνει scale καλά η εταιρεία μου. Θα βάλω Kubernetes. Είχαμε ένα πρόβλημα. Βάλαμε Kubernetes και τώρα έχουμε δύο προβλήματα. Αυτό ξέρεις, παίζει και στο business. Είναι ότι πας, συζητάς, ξέρω εγώ, με επενδυτές ή με angel investors, ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Και είναι σε φάση, ναι, αλλά το business κάνει scale. Και δεν έχει ούτε ένα πελάτη εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, από δεδομένα. Είναι classic, νομίζω είναι αυτό το, η φιλοδοξία, ας πούμε, της. Εκεί πατάει και όχι τόσο στο τεχνικό. Κοίτα, όλα είναι καλά, όλα έχουν use cases. Ξεκάθαρα. Για το marketing μιλάω. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο στο βάζω και γίνεται. Ας πούμε, η καλύτερη serverless πλατφόρμα θεωρώ ακόμα είναι το App Engine. Δηλαδή, άμα δεις τη σύγκριση κόστους, το πόσο καλά κάνει scale και όλα αυτά και πόσο το διαχειρίζεται, θεωρώ ότι ουσιαστικά σου δίνει το scaling του serverless, να το πω έτσι. Ναι. Με τιμή πιο κοντά στο Fargate. Και βγάζει πολύ νόημα, θεωρώ. Δηλαδή, δεν έχω κάτι να κάνω καμιά ανάλυση σοβαρή. Δηλαδή, ναι. να τα βάλω κάτω και να δω τιμές και όλα αυτά. Αλλά η εμπειρία που έχω είναι αυτή. Δηλαδή, η αίσθηση μόνο που έχω, να το πω πιο σωστά. Έχεις παίξει καθόλου εσύ με τέτοια πράγματα, serverless? Serverless. Έχω κάνει σε μια εταιρεία. Έχεις κάνει Lambdas. Έχω κάνει. Όλη η πλατφόρμα ήταν σε Lambda. Για να έχουμε απεριόριστο scaling. Είχατε απεριόριστο scaling. Ναι. Χρειαστήκατε απεριόριστο scaling. Βεβαίως. Όχι. Δεν ήταν. Νομίζω ότι εκεί πέρα η τεχνολογία είχε πλεχθεί για λάθος λόγους. Δεν είχε πλεχθεί για τους σωστούς λόγους. Όπως συνήθως. Είναι πολύ συνήθως. Και στο eFood παίζει με Lambda. Επειδή όλη η πλατφόρμα είναι στο AWS. Αλήθεια. Υπάρχουν πράγματα που είναι σε Lambda. Okay. Αλλά είναι πράγματα τα οποία βγάζει νόημα να είναι σε Lambda. Ναι. Κάτι γνώμη. Λοιπόν, άκου τώρα τι σκεφτόμουν. Για να μην τυσάρω όλη την ώρα τα Lambda. Μόλις σκέφτηκα ένα φοβερό use case το οποίο θα το ήθελα και νομίζω θα το ήθελες κι εσύ. Και οι δύο μας λατρεύουμε τα static websites. Ωραία. Καλά δεν λέω. Ναι. Γιατί για τα static websites είναι γρήγορα. Έχεις ένα generator, γράφεις εσύ τα αρχεία σε μια μορφή, του λες φτιάξε μου τον blog μου και αυτό στα φτύνει όλα. Ούτε MySQL να διαβάζω, ούτε τίποτα. Αλλά πιθανό να θέλεις να υπάρχει ένα πολύ μικρό κομμάτι διαδραστικότητας με το χρήστη του στυλ, μια φόρμα επικοινωνίας. Mm-hmm. Και ο άλλος να μπορεί να στείλει τα στοιχεία του στο server σου και ο server να αναλάβει αυτά να τα στείλει στο email σου. Σωστά. Ένα πράγμα. Αυτό θα ήταν τέλειο να είναι serverless. Και υπάρχουν πλατφόρμες που το κάνουν. Αυτό το κάνει το Netlify. Στο ναι. Netlify πας και βάζεις τη στατική σελίδα και λες ότι όταν ο άλλος χτυπήσει το με post request το slash contact, mm-hmm. τρέξει αυτή τη συνάρτηση. Η οποία συνάρτηση τι κάνει, μου στέλνει το email εμένα. Αυτό είναι. Αυτό βγάζει νόημα. Γιατί δεν θέλω να έχω έναν server προφανώς άμα έχω. Και θα είναι και πάνθινο αυτό. Αυτό θα είναι πάνθινο. Εκεί βγάζει νόημα. Γιατί εγώ μπορεί να έχω πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το 1 δευτερόλεπτο που θα τρέξει από τη συνάρτηση, αλλά άμα παίρνω 10 email τη μέρα, μάντεψα τα 10 δευτερόλεπτα είναι περισσότερο από το κόστος μιας μέρας για οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εκεί είναι που θεωρώ ότι βγάζει νόημα. Άρα το serverless δεν είναι. Δεν θέλω να έχω servers ή θέλω να κάνω απεριόριστο scaling. Δηλαδή, οποιοδήποτε πουλάει serverless για scaling θεωρώ ότι το έχει δει λίγο λάθος. Αυτό είναι θέμα marketing αυτό και το marketing δεν πατάει σε σενάρια τα οποία υπάρχουν ή συναντώνται γενικά στην αγορά. Είναι, δηλαδή το βλέπω πολύ και ξεφεύγω λίγο το θέμα ίσως τώρα, αλλά το βλέπω πάρα πολύ αυτό με τους ευαγγελιστές. Να, evangelists. Τους evangelists. Να σου πω evangelists ή evangelists. Δεν ξέρω, χάλια μου φαίνονται τα δύο. Τι έχει αυτό? Υπάρχει ένας ρόλος που για μένα βγάζει πάρα πολύ νόημα και αυτός ο ρόλος είναι κάποιου που καταλαβαίνει πολύ σε marketing και είναι τεχνικός, ώστε να μπορέσει να πάει σε προγραμματιστές, να τους φτιάξει proof of concepts, να τους εξηγήσει πώς δουλεύει μια πλατφόρμα και άρα να μπορέσει ουσιαστικά να γεφυρώσει
το χάσμα, την απόσταση μεταξύ κάποιου ανθρώπου που καταλαβαίνει business και κάποιου ανθρώπου που θα χρησιμοποιήσει μια τεχνική υπηρεσία. Mm-hmm. Αυτός ο ρόλος βγάζει πάρα πολύ νόημα. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι τέτοιοι άνθρωποι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι λένε ότι κάνουν αυτή τη δουλειά και αυτό που κάνουν είναι να πάω και να σου πω πως εγώ θα φτιάξω ένα site το οποίο θα είναι στατικό, αλλά θα σερβίρεται από Lambda, θα έχει ένα Q σύστημα της Amazon από πίσω και 13 άλλα άχρηστα εργαλεία, τα οποία όταν τα βάλεις όλα αυτά μαζί, απλά έχεις έναν δεινόσαυρο πριν καν να έχεις ένα site. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαοτικό. Εκεί θεωρώ ότι κάνουν πάρα πολύ κακή δουλειά. Γιατί μάλλον αυτό έχει να κάνει με το manager τους που τους λέει: θέλω να πας και να χρησιμοποιήσεις, βγάλαμε, ξέρεις τι, βγάλαμε το μαύρο παπάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τον Μπάρι και είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά θέλουμε να το πουλήσουμε και στον Αντώνη. Που στον Αντώνη δεν είναι πολύ χρήσιμο για τον Αντώνη. Μπορείς να βρεις έναν τρόπο που να το χρησιμοποιεί αυτό ο Αντώνης. Και πάνε και στο εξηγούν πώς μπορεί να το κάνεις αυτό, γιατί όντως μπορεί να το κάνεις. Ό,τι θες μπορεί να κάνεις. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ό,τι τεχνολογία θέλω και να φτιάξω ό,τι θέλω. Το θέμα είναι βγάζει νόημα. Μάλλον όχι, αλλά το βλέπεις ότι σου έρχεται στο marketing σαν καταιγίδα μετά. Δηλαδή σου έρχεται μπαμ. Νομίζω είναι θέμα αυτό με τις πωλήσεις γενικά, ότι ο καλός πολιτής, τέλος πάντων όπως θες πες το, να πρέπει κατά βάση να ακούει τον πελάτη και να βλέπει τι είναι καλό για αυτόν και πώς εσύ ταιριάζεις σε εκείνον και όχι εγώ θέλω να πουλήσω αυτά, αγόρασέ τα επειδή εγώ θέλω, δες τι μπορείς να κάνεις. Έχει σημασία να δεις τι θέλει να κάνει ο άλλος. Mm-hmm. Και πώς μπορούν αυτά που έχεις να ταιριάξουν σε αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς εσύ τώρα μιλούσες, γιατί μιλάμε για ένα workshop και λες, ξέρεις τι, σου έχει ζητήσει κάποιους χι μέρες και εσύ του λες, ξέρεις τι είναι πολλές. Ναι, αυτό. Κάνε λιγότερες. Το παράδειγμα αυτό είναι στο μυαλό μου. Και δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι. Που, σήμερα ότι, το έκανες. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι ότι εγώ είμαι τεχνικός που αναγκάζομαι να κάνω και πωλήσεις κάποιες φορές. Ή αν μάλλον έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή. Κοίτα, έχει πολύ σημασία γιατί άμα. Τώρα κακά τα ψέματα. Προχωράει και πάει αλλού. Αλλά άμα είσαι ένας πολιτής ο οποίος ζει με προμήθειες, ναι, και έχεις να ταΐσεις γυναίκες, παιδιά, ιστορίες. Mm-hmm. Εντάξει, τα κίνητρα εκεί αναγκαστικά στρεβλώνονται, αλλά πάει αλλού αυτή η κουβέντα. Τώρα νομίζω είναι λίγο πιο ειλικρινή. Ναι, μεν θέλεις να πουλήσεις. Ναι. Ναι, μεν θα πάρεις χρήματα από αυτό, αλλά δεν είναι. Δεν είναι μονοδιάστατος ο τρόπος που πουλάς ούτε εσύ ούτε εγώ, θεωρώ. Οπότε υπάρχει μια ελευθερία. Είναι λίγο πιο κατανεμημένο το ρίσκο. Δεν ξέρω. Η άποψή μου στις πωλήσεις είναι πάντα ότι πώς μπορώ να βγάλω τα περισσότερα χρήματα σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν με πειράζει να βγάλω άπειρα χρήματα από τον Πάρη σήμερα και ο Πάρης να είναι η μία φορά που θα με προτιμήσει και τέλος. Θα προτιμούσα να βγάλω λίγο περισσότερα, αλλά να τα βγάλω σε ένα χρόνο, για παράδειγμα. Ναι. Σε δύο δουλειές, σε τρεις δουλειές. Τώρα αυτό είναι η δικιά μου τώρα άποψη και τώρα ξεφεύγουμε πάρα πολύ το θέμα, αλλά νομίζω ότι το τεχνολογικό marketing είναι προβληματικό. Δηλαδή. Τι σου τη δίνει περισσότερο, αυτό με τους evangelists, Evangelists ή evangelists. Μου τη δίνει γιατί είναι διτός ο λόγος που μου τη δίνει. Ο πρώτος είναι ότι καταρχάς πας σε συνέδρια και χαλάνε πολλές φορές το νόημα του συνεδρίου τέτοιοι άνθρωποι που πάνε και παρουσιάζουν μια χαζομάρα τέτοια. Και είναι και δύσκολο να τους τσιμπήσεις πάντα για να τους προλάβεις άμα πας και βλέπεις submissions, ναι, για τέτοια πράγματα, οπότε είναι ένα θεματάκι εκεί πέρα. Μα και συγγνώμη, και εμείς στο meetup δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό όταν έρχεται κάποιος και παρουσιάζει να είναι. Μα δεν είχε έρθει νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αλλά νομίζω ήταν και άμα δεν μου έδωσε αυτός. Έχω την εντύπωση. Πρέπει να μας έχει έρθει, έχεις δίκιο, έχουμε κάνει και πολλά και δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ πωλήσεων και τεχνολογίας. Ναι. Και τους παίρνει μπάλα, γιατί αυτή τη στιγμή βγαίνει ο Αντώνης και λέει ότι αυτός ο ρόλος είναι χάλια. Δεν είναι χάλια. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι. Υπάρχει και πάρα πολύ σαβούρα. Πάρα πολύ σαβούρα. Και σε αυτό είναι αναπόφευκτο σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, μπορείς να έχεις γενικά καλό επίπεδο κάπου. Απλά θεωρώ για ένας λόγος παραπάνω ότι οι developers είμαστε, εγώ θεωρώ λιγότερο και εσύ πλέον, αλλά έχουμε υπάρξει πάρα πολύ δύστροποι στο θέμα να αγοράσουμε προϊόντα. Η ιδέα, αυτό το πράγμα θα το φτιάξω μόνος μου, που είναι προς αυτό, είναι το άλλο άκρο από εκεί που ξεκινήσαμε. Από το serverless που λες, στα αφήνω όλα, διαχειρίζω, στα δεν με νοιάζει και πάρα όλα. Είναι, θέλω να πάρω το, ναι, το μηχανάκι, κράκ. Τώρα αυτό είναι, τώρα είναι από την άλλη πλευρά. Και το έχουμε ξανασυζητήσει κοντρά σε αυτό το podcast, αλλά το έχουμε αυτό το κακό, ότι
εγώ θέλω να το φτιάξω όλο αυτό μόνος μου και ναι, μην πλησιάζει. Εσύ θέλεις να βγάλεις λεφτά από αυτό. Ναι. Αλλά εγώ ξέρω καλύτερα από την εταιρεία σου. Δεν ξέρω καλύτερα. Δεν θα βγάλεις λεφτά από μένα. Ναι. Και νομίζω ότι αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν πολύ επιθετικοί, ας πούμε, στις πωλήσεις τους. Πολύ πιθανόν αυτό γι' αυτό. Είναι σε ένα βαθμό και αυτό θεωρώ μια αντίδραση. Γιατί δεν έχω δει. Άκου. Είναι λίγο drama queens οι developers. Είμαστε. Εντάξει, είμαστε λίγο drama queens οι developers. Οπότε μπορεί να παραπονιόμαστε λίγο παραπάνω για αυτά. Αλλά σκεφτόμουν ότι δεν έχω ακούσει κόσμο να παραπονιέται το ίδιο για πολιτές αυτοκινήτων. Πάει εντελώς αλλού το θέμα. Θα σου πω, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην παίζει αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν κάποιος θα πήγαινε σε ένα συνέδριο, προσπαθώ να βρω μια καλή αναλογία και θα πω μπαρούφα λογικά. Στην παρουσίαση της Tesla, ας πούμε, με το Cybertruck. Αυτό ήταν θλιβερό. Δηλαδή, τον αγαπάω τον Musk, ειλικρινά, θα πάρω Tesla. Μόλις έρθει στην Ελλάδα, απλά θα πάρω μπάρα από Tesla. Oh my fucking god. Τον λυπήθηκε και ψυχή. Αλέγα, το άκουσα. Ήταν από τις στιγμές της ζωής μου που απλά έκλαιγα από τα γέλια και έκλαιγα από τα κλάματα ταυτόχρονα. Μαλάκα, και εγώ δεν. Να σου πω κάτι, ενώ γενικά. Δεν ξέρω πώ τον έχω άχτη, αλλά κάποιες φορές μου τη δίνει. Ρε φίλε, εκείνη τη στιγμή τον λυπήθηκα. Λέω, όχι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Καλά, ειδικά τη στιγμή που απλά τα όνειρά του δεύτερη φορά καταστράφηκα που του λέει θα δοκιμάσω το πίσω παράθυρο. Εντάξει, side track. Πάμε να σοβαρευτούμε. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Τι έλεγα, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Είχαμε μείνει στους πολιτές. Και τι έλεγα, εγώ έλεγα ότι. Ναι, μπράβο. Πας σε ένα συνέδριο για οδηγούς αγωνιστικό αυτοκινήτων, ας πούμε και τέτοια. Και έρχεται ο άλλος και αντί να σου λέει ότι θα σου πω πώς θα εκμεταλλευτείς καλύτερα τον τρόπο που στρίβει το τιμόνι για να παίρνεις καλύτερες στροφές. Ναι. Αυτό είναι ο συνοδηλός παρουσίασης. Λες, είναι ενδιαφέρον γι' αυτό, θέλω να μάθω να παίρνω καλές στροφές. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, έχουμε βάλει κάτι καλύτερα πιστόνια. Δεν ξέρω, βασικά λέω ψαλίδια, δεν ξέρω τι έχει στο τιμόνι. Ναι. Στην Ferrari. Και γι' αυτό στρίβει καλύτερα. Ναι. Ξέρεις τι. Δεν μου αρέσει αυτό. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Πες μου πώς δουλεύει η στροφή. Πες μου πώς η μηχανή δουλεύει. Πώς το τιμόνι δουλεύει και πώς το τιμόνι ανταποκρίνεται καλύτερα στις στροφές. Και εξήγησέ μου πώς εσύ το πήγες ένα βήμα παραπάνω. Δεν λέω. Εντάξει, προφανώς και εσύ να πουλήσεις. Ναι. Αλλά δώσ' μου αυτή την πληροφορία. Όχι με τη μία. Η Ferrari παίζει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, είσαι σε Formula 1, ας πούμε, τέτοιο και σου λέει ο άλλος η Ferrari, φίλε, σε 4x4 είναι φοβερή. Ναι. Δεν με νοιάζει, είναι άσχετο. Εμένα γενικά είμαι και από τους ανθρώπους που μου τη δίνουν πάρα πολύ τα buzzwords, να ακούω λέξεις ναι. για να κάνουν εντύπωση. Τώρα δηλαδή σε αυτό το συνέδριο που ήμασταν εγώ δηλαδή σίγουρα κριτής και έπρεπε να βλέπω τα papers. Μαζί ήμασταν, μην το λες δημοσίως. Δεν είπα ήμασταν, είπα ήμουνα. Όχι. Τι? Αυτό λέω, θεωρητικά είμαστε μαζί. Απλά εγώ δεν ασχολήθηκα. Ναι. Εντάξει. Όχι, δεκτό. Εγώ το έκανα και έβλεπα ρε παιδί μου τις παρουσιάσεις. Και τώρα δεν θυμάμαι γενικά τίτλους καθόλου. Αλλά ας πούμε τώρα ήταν τίτλος πώς κατάφερα και έκανα το hyperscalable προϊόν με AWS Lambda σε μία εβδομάδα με το VS Code και το Remote Container Dev Environment. Έβαζα μηδέν σε αυτά. Χρησιμοποιώντας SQS. Ναι, και έβαζα μηδέν. Μου στείλαν μήνυμα και λένε ναι, να σου πω λέει, επειδή αυτό δεν το πω λέει, έχουμε το μηδέν. Τι σημαίνει? Έβαζα μηδέν, δεν έχει να δώσει τίποτα αυτό το πράγμα. Και το εννοώ γιατί δεν ξεκινάει από ένα πρόβλημα. Ναι. Και πίσω είναι στο θέμα όλο αυτό το marketing του serverless. Ότι δεν ξέρω και ποιο είναι το κλασικό πρόβλημα που έχει ο κόσμος. Ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι είναι σήμερα έχω ένα χρήστη, αύριο έχω 10 εκατομμύρια, μεθαύριο έχω 50.000 και αυτό. Σε ποιον πότε? Βρες και πες πώς μπόρεσα να γλιτώσω κάποια χρήματα τα οποία τα έδινα για να καίω server 24 ώρες, γιατί το χρειαζόμουν για δύο. Παράδειγμα. Σε έναν πελάτη μου έλεγε τις προάλλες ότι θα πάτε από Postgres βάση hosted στο AWS. Μπράβο. Στην serverless βάση του AWS. Ναι, Aurora serverless. Και με το που μου λες serverless βγάζω φλίκτενες. Ναι, και σου λέω όμως. Ακριβώς. Ότι εμείς έχουμε να τρέξουμε εκεί κάποια jobs τα οποία θα τρέχουν μία εβδομάδα το μήνα και μετά αντεγιά και όλας. Αυτό τι κάνει, άμα εσύ δεν κάνεις query στη βάση, σε σταματάει. Τίποτα. Nailed it. Δηλαδή ναι. Αυτό βγάζει νόημα. Ναι.
Φοβερό. Και απλά επειδή αυτή τη βάση για να την έχεις σε έναν τυπικό πάροχο όπου είναι και τώρα, πρέπει να πληρώσεις το maximum που θα χρησιμοποιήσεις, ερχόταν ένας κασμός λεφτά. Τώρα, αν αυτή, επειδή αυτό κάνει μια καμπάνα, ας πούμε έτσι, στη χρήση του, άμα συνέχεια θέλανε το maximum της Aurora Serverless, θα τους ερχόταν ο κούκος αηδόνι. Προφανώς. Επειδή όμως τώρα αυτό είναι το υποτετραπλάσιο του χρόνου του άλλου, αυτό θα έρθει σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Και επειδή υπάρχει όλες κάπως έτσι, αυτό το υπολογίσαμε και όλες ήταν, δεν θυμάμαι. Το 1/4 της τιμής. Εκεί πας και κάνει μια οικονομική ανάλυση. Και βγάζει νόημα. Μπορεί να μου πεις ότι ξέρεις τι, αυτή είναι μια βάση που είναι τόσο απρόβλεπτη, αυτή τη στιγμή έχω 100.000 χρήστες. Ναι. Και από αυτούς 100.000 χρήστες, γενικά δεν κάνουν πολλά πράγματα, αλλά μία φορά το χρόνο, άμα μπει goal για παράδειγμα, άμα έχει match. Ναι, θέλω να σου πω πού, όχι. Όπου έγινε μαλακία. Στο τελικό του Next of Model. Ναι, καλά, εκεί πέρα ήταν. Στο τελικό του Next of Model έπρεπε να έχουν τέτοιο. Ήταν θλιβερό. Εκεί έπρεπε να έχουν. Έπρεπε να έχουν ένα serverless. Serverless. Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε. Καλά. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο τεχνολογίες χωρίς serverless. Φίλε, συγγνώμη, εκεί θα τρέξει μια ψηφοφορία για ένα λεπτό. Ναι. Ποιο serverless πεθαίνει. Ναι, αυτό, μπράβο. Σωστό. Δεκτό. Τίποτα. Έχει φτιάξει ένα image του container, έχει βεβαιώσει ότι παίζει. Α, το σήκωσε το με το πέρυσι το request. Το έχει βάλει σε TAF2, ξέρω. Δεν ξέρω, TAF2.micro. Δηλαδή. Αυτό. Ναι, αυτό είναι use case. Είσαι μια εταιρεία η οποία είναι στοιχηματική, ξέρω εγώ. Οπότε με το που σκάσει γκολ ή με το που μπει η παράταση, ξαφνικά τα στοιχήματα πάνε μπαμ. Αλλά Πέμπτη δεν παίζει τίποτα, οπότε δεν θέλει να. Που και εκεί πέρα δεν θα πας και να πεις όλη η υποδομή μου θα πάει εκεί πέρα. Αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες της υποδομής που θα πάνε εκεί πέρα. Πολύ σωστά. Δηλαδή, για παράδειγμα, το login. Εντάξει, είναι login. Το θέλω να ποντάρω τώρα ή τώρα πρέπει να βγει με το που κάθε δευτερόλεπτο πρέπει να τρέχει κάτι το οποίο βγάζει score, ξέρω εγώ, ή αποδόση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μπορεί να βγάζει νόημα. Άμα έρθει και μου πει ότι οικονομικά βγάζει νόημα ή ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μου πει και ότι δεν έχουμε τα χρήματα ή το χρόνο να επενδύσουμε σε ανθρώπους για να μου φτιάξουν μια πιο scalable εφαρμογή και το Lambda θα μου κάνει scale. Μπορεί και αυτό να είναι μια λύση. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι όλα τέτοιο, αλλά πρέπει πάντα να ξέρεις γιατί παίρνεις μια απόφαση. Είναι το πιο απλό και πιο βασικό. Γνώρισα έναν άνθρωπο στο ναυτικό που έφτιαχνε ένα προϊόν το οποίο το είχε στήσει όλο σε Lambda. Το οποίο τι έκανε σε Lambda, όχι σε Fargate, έχει σημασία. Έκανε τέλος πάντων, ας πούμε, ένα image processing το οποίο ήταν εντελώς on demand. Και αυτός έλεγε ότι επειδή έχει ένα free tier το Amazon και εμείς το έχουμε φτιάξει όλο σε Lambda και είναι πολύ συγκεκριμένα τα actions τα οποία κάνουμε, του ερχόταν 0 το μήνα. Γιατί ήταν και στην αρχή. Νόημα. Και αυτό ήταν εντελώς. Δηλαδή δεν ήταν μια υπηρεσία, ένα προϊόν στο οποίο θα μπαίνει ο άλλος, βλέπει e-food και θα έκανε. Δεν έχει ένα process, είναι ένα request, ας πούμε, ένα χρήστη. Ήταν κάτι. Δεν είχε διαδικασίες μέσα. Ναι. Να κρατήσω sessions, να. Ακριβώς. Αλλά πόσες είναι αυτές οι πιθανότητες. Και τώρα μιλάμε, έχουμε πάει και έχουμε βγάλει από τη μία ξύγη. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν use cases. Δεν είναι η νόρμα. Πάει ο άλλος και σου λέει με το ζόρι, θα πάρεις αυτό, φίλε. Serverless. Ναι. Γίνεται φοβερός. Δεν γίνεται έτσι. Το vendor lock-in μας πειράζει σε αυτό. Το ότι δηλαδή αν εγώ πάω στο Lambda της Amazon, είναι δύσκολο να φύγω. Δεν είναι πρόβλημα το vendor lock-in, γιατί το μέγεθός σου 9 στις 10 περιπτώσεις όταν χρησιμοποιείς τις τεχνολογίες για να επιταχύνεις την κατάσταση είναι τόσο μικρό που άμα δεν θες να έχεις vendor lock-in το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Εν τω μεταξύ, σε κάθε περίπτωση και να μεγαλώσεις πολύ και να έχεις πάρα πολύ κίνηση, το να φύγεις από ένα πάροχο να πας σε έναν άλλον, και ας είναι η ίδια τεχνολογία, έχει μια Postgres μεγάλη. Ποτέ. Δεν... I double dare you να το κάνεις. Πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι. Άστα να πάνε. Zero downtime και τα γνωστά. Καλά, γι' αυτό δεν μιλάμε. Δηλαδή, κάποια στιγμή άλλη θα πει ότι γυρνάω διακόπτη. Και... Άλλη φορά το zero downtime. Τι zero downtime έχουμε κάνει εμείς όμως. Πολλά έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει zero downtime, PHP και MySQL σε Python και Mongo. Ναι. Λάθος η φάση με τη Mongo, αλλά το κάναμε zero downtime αυτό. Ήταν καλό. Εντάξει, αλλά αυτό ήταν όμως δεν έγινε σε μια μέρα, έγινε σε 6 μήνες. Ναι. Και σε 6 μήνες που ουσιαστικά γινόταν migration εβδομάδα με εβδομάδα. Ναι. Απλά ποτέ δεν κατάλαβε κανένας πελάτης τι έγινε. Ναι. Αλλά δεν ήταν εύκολο. Δεν είχαμε vendor lock-in και κάναμε πάπια. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αλλά ήταν ωραίο. Μ' αρέσει τώρα που το σκέφτηκα. Ήταν καλή φάση. Είχαμε όρεξη και το κάναμε. Αλλά δεν είναι απλό. Και από τη μία βάση στην άλλη, αυτό ήταν το δυνατό.
Καλά, εκεί πέρα θυμάμαι να έχουμε διπλά IDs, MySQL, Mongo. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε ένα API το οποίο έγραφε και στα δύο. Ναι. Και μετά είχε preference στην αρχή, έγραφε. Νομίζω πρώτα PHP, μετά Mongo, μετά το πήγαμε ανάποδα και μετά το κρατήσαμε μόνο Mongo. Ναι, ναι, είχε. Ήταν ωραία φασούλα. Είχαμε ναι. κάνει καλή δουλειά. Καλή φάση ήταν αυτό, ναι. Αλλά είναι και αυτό. Ας πούμε το Fargate, ένα πολύ ωραίο use case που έχω δει είναι ότι έχω ένα δικό μου container cluster, είτε στο ECS που είναι το Managed Container Service, ας πούμε, της, της Amazon που ουσιαστικά αγοράζει σίδερο, αλλά αυτή στα μανατζάρει κάπως, είτε σε Kubernetes, είτε σε κάτι τέτοιο. Και μπορώ στο, με το ECS, αντί εγώ να σηκώσω για παράδειγμα ένα μηχάνημα, γιατί έχω παραπάνω load εκείνη τη στιγμή, σηκώνω έναν container στο ECS. Άρα είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο όμως και αυτό το use case. Ξέρεις τι, το βράδυ ας πούμε έχω πάρει μηχανήματα, δηλαδή σίδερο που είναι πιο οικονομικό για το στάνταρ ας πούμε load που έχω και για μια-δυο φορές τη εβδομάδα, μια-δυο φορές τη μέρα που μπορεί να έχω κάποιο peak, σε αυτό το peak αντί να πάω να αγοράσω extra hardware το οποίο θα είναι πιο αργό να το αγοράσω, θα κάνω ώρα να το στήσω. Έχει μια διαδικασία όλο αυτό. Θα σηκώσω ένα... γιατί γι' αυτό το ένα, τον ένα container, τους δύο, τους πέντε, τους λίγους container, να το πω έτσι, βγάζει νόημα να πάρω Fargate που το θέλω εκείνη τη στιγμή γρήγορα. Δηλαδή όλα βγάζουν νόημα, δεν είναι ότι. Υποσυνθήκες. Δεν είναι χαζή Amazon, έτσι, δεν είναι ότι είναι κάποια τυχαία. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι, εννοείται. Αλλά και ακόμα και το marketing που κάνει είναι έξυπνο. Και ας θεωρώ ότι είναι άστοχο. Ναι. Μπορεί όμως να μην είμαστε κανόνας, έτσι. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να τσιμπάνε περισσότερο ή να του αρέσει. Τελικά δεν είναι. Ναι, απλά δεν είναι και ο κανόνας. Το use case το οποίο μαρκετάρει. Ναι. Αυτό. Λέω επειδή είναι τα γενέθλιά σου να σε αφήσω. Να το. Τι θα κάνεις. Τίποτα μόνο. Τίποτα. Να θα τσιλάρεις. Με ένα φίλο τέτοιο. Δυνατό. Τίποτα. Άμα κάνεις εκπομπή μαγειρική σήμερα, σε έχω καταστρέψει. Όχι, απλά δεν το ξέρει. Αλλά επειδή μου αρέσει να τρώω, μπορεί να κάνω και. Ωραία. Εντάξει, δεν κάνω εκπομπή μαγειρική. Εντάξει. Είμαι μικρός ακόμα γι' αυτό. Ωραία, του χρόνου τότε. Μετά τα άντα. Μετά τα άντα, πω πω φίλε. Λοιπόν, τι έχουμε να μοιραστούμε, meetup έχουμε να ανακοινώσουμε ή όχι. 99% έχουμε meetup 27 Φλεβάρι που είναι Πέμπτη. Οπότε ναι, μαρκάρετε το calendar. Το οποίο θα είναι και πολύ τούμπανο, έτσι όπως το βλέπω. Έχουμε επεισόδιο για το μαθηματάκι για Docker το οποίο βγήκε χθες. Μπράβο, χθες αυτό. Docker Images και τέλειο. Copy and Write File System που ουσιαστικά είναι όλος ο τρόπος που αποθηκεύεις αρχεία στον Docker και τα πακετάρεις και γιατί οι containers είναι τόσο γρήγοροι. Τέλειο. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα και όπως έχουμε ξαναπεί νομίζω και εδώ ότι το Docker Images και το πακετάρισμα αυτό είναι από τα πράγματα που θα μείνει ακόμα και αν πεθάνουν containers κατά τη γνώμη. Ναι, 100%. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts για να μας ακούσουν μόνο. Στο αμάξι, πηγαίνοντας στη δουλειά το πρωί. Ναι. Ό,τι πιο ευχάριστο. Ή στο τρένο, γυρνώντας από τη δουλειά. Αν χρησιμοποιείς τα μέσα, ναι. Ή μετρό. Αμέ, θα τα πούμε όλα. Τρόλε. Τρόλε, λεωφορείο. Ωραία. αυτά νομίζω, δεν ξέρω. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Όχι. Νομίζω όχι. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. 100%. Την παράλληλη εβδομάδα θα βγει και μαθηματάκι πάλι Docker. Τέλεια. Τότε θα έχουμε και έτοιμο και το διαδραστικό περιβάλλον. 100%. Ναι. Δεν πειράζει. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό. Και γενικά νομίζω τα λέμε.